Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της ομάδας Αρχίλογος. Σε προηγούμενο βίντεο σας είχαμε μιλήσει για τη σήμανση ναρκοπεδίου, ποιες ενέργειες κάνουμε έτσι ώστε αν χρειαστεί και απαιτηθεί από την αποστολή μας να διέλθουμε μέσα από ένα ναρκοπέδιο. Επειδή όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτή τη δουλειά του ναρκαλιευτή εντός εισαγωγικών, πρέπει να γνωρίσουμε κάποια πράγματα εκ βάθρων για τα ναρκοπέδια και τις νάρκες. Πάμε λοιπόν σήμερα να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη γνώση. Λόγοι χρήσης των ναρκοπεδίων. Πρώτον, να διαταράξουν εχθρικούς ελιγμούς. Έτσι, για παράδειγμα, αν είμαστε εμείς, να δώσουμε ένα παράδειγμα, στο πύρκε κίνηση, όπου δύο ομάδες κάνουν άλμα τη μία μετά την άλλη, αν ένα ναρκοπέδιο βρεθεί μπροστά τους, αυτό θα διαταράξει όλο το άλμα τους. 2. Να διασπάσουν τη συνοχή των εχθρικών σχηματισμών. Κινούμαστε, για παράδειγμα, μία ή δύο ομάδες σε κάποιο σχηματισμό και μία από αυτές τις ομάδες βρίσκει ένα ναρκοπέδιο μπροστά της. Δεν μπορεί να κινηθεί όπως κινείται η άλλη ομάδα ή θα σταματήσει κιόλας. 3. Να παρεμβάλλουν την ικανότητα διοίκησης. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί και να αποδώσει όσο αποτελεσματικά θα απέδιδε άμα μπορούσε να κινηθεί. 4. Να προκαλέσουν φθορά σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Έμψυχο ο στρατιώτης που θα τραυματιστεί ή θα πεθάνει, άψυχο το άρμα που θα καταστραφεί ή που θα χρηστευτεί. 5. Να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες άλλων όπλων λόγω καθυστέρησης του εχθρού. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, όπως σας είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, τα ναρκοπέδια είναι το καλύτερο σημείο για να πάθεις μία ενέδρα. Σταματάς στο ναρκοπέδιο γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις και ένα πολυβόλο σε θερίζει. Σταματάς στο ναρκοπέδιο γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις και η περιοχή είναι σημασμένη από πριν για πυρά πυροβολικού ή πυρά όλμων. 6. Να προστατέψει φίλιες δυνάμεις από ελιγμούς και διείσδυση του εχθρού. Είμαστε στο ΠΟΤ, για παράδειγμα, βάζουν μπροστά μας ένα ναρκοπέδιο. Ο εχθρός δεν μπορεί να έρθει έτσι απλά κατά πάνω μας να μας κάνει επίθεση, θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτό. Ή είμαστε, για παράδειγμα, στο ΠΟΤ και στα πλευρά μου βάζω εκεί το ναρκοπέδιο. Άρα δεν αφήνω τον εχθρό να διεισδύσει από εκείνη την πλευρά που μπορεί και να είναι ακάλυπτη, αλλά να μην υπάρχει κανένας εκεί πέρα να το καλύψει το μέρος. Τύποι αντιαρματικών ναρκών. Οι νάρκες δεν είναι μονάχα ενός είδους, υπάρχουν διαφορετικές νάρκες. Ηλεκτρικές, με ηλεκτρισμό, δονήσεως, έτσι όπως περνάει το άρμα πάνω από την άρκη, επειδή το άρμα τι κάνει, έχει τεράστιο βάρος, έχει τη μηχανή που δονείται συνεχώς από τις καύσεις, κάνει τουκου-τουκου-τουκου όλο το έδαφος και κάποια στιγμή λόγω της δόνησης αυτή η άρκη εκρήγνεται. Μαγνητικές. Μέταλλο είναι το άρμα ή το αυτοκίνητο που θα περάσει, μαγνητίζεται, γίνεται έκρηξη. Ηλεκτρομαγνητικές, υπέρυθρες ή ακουστικές. Ακουστικές με τον ήχο της μηχανής. Υπάρχουν ύστερα οι απλές νάρκες πίεσης έλξης. Η νάρκη δίνει την πίεση, πιέζουμε πάνω την άρκη, τι γίνεται η έκρηξη. Η έλξεως. Για παράδειγμα, οι έλξεις συνάρκες, ένα απλό παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε, είναι οι παγιδεύσεις. Δηλαδή, με το σχοινάκι που παγιδεύει στην άρκη, περνάει κάποιος, πατάει το σχοινί και τραβιέται μια περώνη, για παράδειγμα. Αφέσεως πιέσεως, δηλαδή έχουμε πατήσει την άρκη, δεν εκρήγνεται κατευθείαν και μόλις φύγει το πόδι ή η ερπίστρια πάνω από την άρκη, τότε γίνεται η έλξη. Και ορολογιακές. Τι σημαίνει αυτό, ρυθμίσουμε σε πόσο χρόνο θέλουμε να εκραγούν. Ανάλογα με τον τι καταστροφή κάνει μια αντιαρματική νάρκη, τη χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι το M-kill, το mobility kill και
το carry kill, το catastrophic kill. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι το mobility kill είναι όταν περνάει το άρμα, πατάει η ερπίστρια την άρκη, γίνεται η έκρηξη, αλλά δεν καταστρέφεται το άρμα, καταστρέφεται η ερπίστρια. Και το άρμα τι κάνει, μένει εκεί πέρα σταθερό, ακινητοποιείται. Και το catastrophic kill είναι όταν πάλι περνάει το άρμα από πάνω, ενεργοποιείται η άρκη, αλλά πλέον το άρμα τυλίγεται ολοσχερό στις φλόγες. Λόγοι χρήσης κατά προσωπικών αρκών. Κατάχρηση ιατρικών υλικών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι όσο εμείς όσο πιο πολλούς τραυματίες εχθρούς στέλνουμε πίσω στα μετόπιστεν, τόσο πιο πολύ αναλώνεται η διοικητική μέριγνα για να μπορέσει να τους κρατήσει τη ζωή. Κατάρρευση ηθικού. Περπατάς για κάποια στιγμή, νιώθεις ότι πατάς κάτι ή κάποιος πατάει μια ανάρκεια και το καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή. Το ηθικό θα πάει στον πάτο. Πώς θα προχωρήσεις ύστερα που γύρω σου δεν ξέρεις τι υπάρχει. Καταστροφή μη θωρακισμένων οχημάτων. Η κατά προσωπικού, κάποιο απλό αυτοκίνητο που δεν είναι θωρακισμένο, μπορεί άνετα είτε να το καταστρέψει είτε να το ακινητοποιήσει. Τύποι κατά προσωπικού είναι πάλι η πιέσεως, πατάμε και σκάει, δονήσεως, έτσι όπως περπατάμε όλοι μαζί από τις δονήσεις και μόνο ενεργοποιείται. Παγιδευμένες με σύρμα, το tripwire που λέμε, όπως είπαμε και πριν στο παράδειγμα. Και με τηλεχειρισμό. Υπάρχουν κάποιες συσκευές, τις οποίες τις χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι λεγόμενες anti-handling devices. Αυτές είναι κάποιες συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται μονάχα στις αντιαρματικές νάρκες, οι οποίες στην ουσία είναι αυτό που λέμε η διπλοπαγίδευση της νάρκης. Για παράδειγμα, όταν βάζεις κατά αρμάτων και ο εχθρός την βρει, μπορεί πολύ εύκολα να πάει να την βγάλει και να έρθει έτσι σιγά σιγά ένα ναρκοπέδιο. Βάζοντας μία AHD κάτω από την άρκη ή δίπλα, στην ουσία την δίπλο παγιδεύεις. Και άρα με το που πάει να ασχοληθεί ο εχθρός να βγάλει αυτή την άρκη, την πυροδοτεί. Υπάρχουν πολλές πατέντες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά, όχι μόνο από την Αμερική, απλά οι Αμερικανοί το έχουν τυποποιήσει και έχει γίνει ένα device, μια συσκευή. Μπορείς να διπλοπαγιδεύσεις με πολλούς τρόπους μια αντιαρματική νάρκη. Πέρα όμως από τις νάρκες κατά προσωπικού και τις αντιαρματικές, υπάρχουν και τα IEDs, υπάρχουν τα αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αυτοί οι μηχανισμοί, τώρα στη δικιά μας την περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που γίνει μια σύραξη με κάποια διπλανή χώρα, θα μου πείτε ο εχθρός έχει τακτικό στρατό. Για ποιο λόγο λοιπόν να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τα IEDs. Εγώ θα σας απαντάω το εξής. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σειραίουν άνθρωποι από διάφορες χώρες της Αποανατολής, οι οποίοι έχουν ένα μακρύ ιστορικό στη Συρία, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και σε όλες αυτές τις χώρες που είχαν πάντοτε πόλεμο. Τι πιστεύετε χρησιμοποιούσαν αυτοί εκεί πέρα, αντιαρματικές ή κατά προσωπικού? Οπότε, τροφή για σκέψη. Πάμε να δούμε λίγο τους τύπους των αρκοπεδίων. Πρώτον έχουμε τα προστατευτικά. Τα χρησιμοποιούμε για την προστασία των φύλων τμήματων. Όπως είπαμε, έχουμε το POT και μπροστά έχουμε το αρκοπέδιο. Γιατί θέλουμε να κάνουμε τη ζωή του εχθρού δύσκολη όταν θα έρθει να μας κάνει επίθεση. Τακτικά ναρκοπέδια επιδρούν άμεσα στην κινητικότητα και τους ελιγμούς του εχθρού κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τον καταστρέψουμε πιο εύκολα. Π.χ. να τον οδηγήσουμε κάπου. Θέλουμε με το τακτικό ναρκοπέδιο να οδηγήσουμε τον εχθρό στην κατεύθυνση που εμείς θέλουμε, σε σημείο που εμείς μπορούμε πιο εύκολα να τον καταστρέψουμε. Παρενοχλήσεως προκαλούν σύγχυση, καθυστέρηση αλλά και επιφυλακή στον εχθρό. Εκεί που πήγαινε με κάποια χιλιόμετρα την ώρα, τώρα πλέον πηγαίνει πολύ πιο αργά. Ψεύτικα ναρκοπέδια. Δίνουν την αίσθηση στον εχθρό ότι υπάρχει ένα ναρκοπέδιο, ενώ δεν υπάρχει, έτσι ώστε να σπαταλήσει χρόνο και πόρους.
Ποιος μας λέει εμάς ότι επειδή είδαμε μια λακκούβα στο έδαφος, ότι όντως εκεί πέρα υπάρχει ναρκοπέδιο. Μπορεί άλλος απλά να πήγε να έσκαψε μερικές λακκούβες ή να βάλε μια ταμπέλα η οποία λέει νάρκες και να μην έχει πετάξει τίποτα εκεί μέσα. Το ρισκάρεις να περπατήσεις εκεί μέσα άνετα? Όχι. Τι χάνεις λοιπόν? Χάνεις το χρόνο σου, χάνεις τους σπόρους σου. Άρα τι γίνεται? Μπορεί να καθυστερήσει μια ολόκληρη προέλαση. Τρόποι χρήσης προστατευτικών ναρκοπεδίων. Χρησιμοποιούνται συνήθως από μικρά κλιμάκια, λόχος, δημιουργία, ομάδα και στείνονται με διαταγή του υπεύθυνου του τμήματος. Χρησιμοποιούνται για δύο λόγους. Πρώτον, για επιβράδυνση του εχθρού, έτσι ώστε ο αμυνόμενος να μπορέσει να σπάσει την επαφή κατά τη διάρκεια π.χ. μιας απαγκίστρωσης. Είμαστε ένα περίπολο για παράδειγμα, έχουμε πέσει σε μια επαφή με τον εχθρό ή ήμασταν στο ποτ για παράδειγμα και πρέπει να κάνουμε μια απαγκίστρωση προς τα πίσω. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κερδίσουμε λίγο χρόνο, βάζουμε εμείς μια claymore παραδείγματος χάρη λίγο επάνω στο δρομολόγιο της διαφυγής μας και ο τελευταίος πριν φύγει την οπλίζει ή περιμένει καραδοκή μέχρι ότου έρθει κάποιος από τους εχθρούς και την πυροδοτεί και φεύγει και αυτός μετά. Οι υπόλοιποι δεν πρόκειται να προχωρήσουν τόσο γρήγορα ώστε να μας καταδιώξουν. Δεύτερον, για να διαλύσουν την εχθρική επίθεση με σκοπό την καταστροφή του εχθρού. Έχουμε στήσει για παράδειγμα με το λόχο μας την αμυντική μας γραμμή, βάζουμε μπροστά νάρκες, έρχεται ο εχθρός κατά πάνω μας, πέφτει μέσα στο ναρκοπέδιο, τρώει και τα πυρά από τα όπλα ευθυτινούς τροχιάς μας, καταστροφή του εχθρού. Τα προστατευτικά ναρκοπέδια συνήθως τοποθετούνται πέρα από την ακτίνα δράσης των χειροβομβιδών των αμυνωμένων και εντός της ακτίνας των όπλων ευθυτενούς τροχιάς. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι με πόσα μέτρα μπορώ να φτάσω από μια χειροβομβίδα που πετάω? 50 μέτρα. Ωραία. Από τα 50 μέτρα και πάνω στείνω πλέον το ναρκοπέδιο. Τα όπλα ευθυτενούς τροχιάς μου, ποια είναι η ακτίνα δράση τους? Τα 800 μέτρα. Ωραία. Από τα 800 μέτρα και κάτω εγώ βάζω ναρκοπέδια. Γιατί? Πρώτον, γιατί με τα όπλα τα ευθυδενούς τροχιάς μου θέλω να μπορώ να τα υπερασπιστώ, έτσι ώστε να μην μου τα κάνει κάποιος άρση. Και δεύτερον, τα βάζω πάνω από το όριο, από την ακτίνα των χειροβομβιδών μου, γιατί έτσι όπως πετάω μια χειροβομβίδα, δεν θέλω να ενεργοποιήσω κατά λάθος εγώ μια νάρκη. Γιατί μπορεί με τη χειροβομβίδα να την ενεργοποιήσω, να εκραγεί και να μην καταστρέψει κανέναν. Επίσης, τα ναρκοπέδια χωρίζονται σε προετοιμασμένα και βιαστικά. Προετοιμασμένα τι είναι? Στείνουμε το ποτ μας και έχουμε τον χρόνο να τάξουμε κάποιες νάρκες. Τα βιαστικά ποια είναι? Όπως είπαμε πριν, πολύ βεβιασμένα, επειδή κάνουμε μια απαγκίστρωση, βάζουμε γρήγορα μια κλέιμορ για να φύγουμε εμείς. Ή για παράδειγμα, έτσι όπως είμαστε εμείς κατά τη διάρκεια της αποστολής μας, κάνουμε μια ευκαιριακή ενέδραση σε κάποιο κομβόι που περνάει, έχουμε και δύο νάρκες και τις βάζουμε γρήγορα και βεβαιασμένα κάτω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την καταστροφή στον εχθρό. Τα τακτικά ναρκοπέδια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προάγουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο προς τον εχθρό. Το μοτίβο αυτό έχει ως εξής. Πρώτον, διάσπαση. Προκαλεί διάσπαση του σχηματισμού του εχθρού και ρίχνει το ρυθμό του. Δεύτερον, στροφή. Παρασέρεται τον εχθρό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εκεί που ο εχθρός πήγαινε ευθεία, εμείς μπορούμε να τον στρίψουμε να πάει προς τα εκεί. Διαγώνια. Τρίτον, επιβράδυνση. Επιβραδύνει την κίνηση του εχθρού σε μια περιοχή για να μας δώσει τον χρόνο να τον καταστρέψουμε. Τέσσερα, κόλλημα. Μπλοκάρει τον εχθρό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τον αποτρέπει από περαιτέρω κίνηση εμπρός. Πώς αντιλαμβάνομαι τώρα εγώ ένα ναρκοπέδιο? Πρώτον, οπτικά. Το κοιτάω. Τι ψάχνω να βρω? Σύρματα παγιδεύσεως. Σημάδια πρόσφατης επιδιώκθησης σε κάποιο δρόμο. Σημάδια καρφωμένα, στερεωμένα για προειδοποίηση του εχθρού στις δυνάμεις τις δικές του. Κάποια πινακίδα που κοιτάει προς τη μεριά του εχθρού και λέει: πρόσεχε, εδώ πέρα υπάρχει ναρκοπέδιο. Κατεστραμμένα οχήματα, τυχόν διαταράξεις σε ίχνη από προηγούμενα οχήματα, καλώδια που οδηγούν μακριά από το δρόμο, διαταράξεις στα χρώματα του εδάφους, σημεία που το χορτάρι είναι έντονα διαφορετικό από το χορτάρι τριγύρω του,
σκουπίδια ή μπάζα πάνω στον δρόμο. Η άλλη κατηγορία στο πώς μπορούμε να το ορούμε είναι το probing. Είναι αυτό που σας δείξαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Συλλογή σήμας ναρκοπεδίου, παραμαγνητική ράβδος και η διαδικασία κανονικά. Είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και πολύ στρεσογόνεπης διαδικασία και σχετίζεται επίσης με την άρση του ναρκοπεδίου. Λόγω των παραπάνω, ο επικεφαλής του τμήματος πρέπει να καθορίσει τον μέγιστο χρόνο ανά άτομο που εκτελεί τη διαδικασία. Ένα άτομο δεν πρέπει να κάνει συνεχόμενα αυτή τη διαδικασία για πάνω από 30 λεπτά. Είναι το μέγιστο όριο. Από εκεί και πέρα αρχίζει και μπλοκάρει ο νους, κουράζεται ο άνθρωπος και μπορεί είναι πιο εύκολο να κάνει λάθη, ίσως και λάθη το οποίο θα τον οδηγήσει στο θάνατο και αυτόν και την ομάδα του. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, ακολουθήστε μας στη σελίδα στο Instagram, στείλτε μας τις δικές σας ιδέες για καινούργια βίντεο και κάντε like και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube.